50 κοιμώνται κιόλας. Ναι, 50 οι οποίοι μένουν μόνιμα κάθε βράδυ. Όχι, πάνε και έρχονται. Τα καλοκαίρι μειώνεται πολύ γιατί δουλεύουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν σπίτι αυτοί. Ναι, καθόλου. Εντάξει, να ακούσουμε τα παιδιά λοιπόν. Καρδιάς μου, την πρέσβη καλής θέλησης της χώρας μας, την UNESCO, την κυρία Γιάννα Βαρδινογιάννη, τον άγγελο των αγγέλων που πραγματικά είναι πάντα δίπλα μας σε μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται και από την πλευρά της και από εμάς, για τον άνθρωπο, για το παιδί και για την οικογένεια. Από τα βάθη της καρδιάς μου την ευχαριστώ γιατί υπάρχει και γιατί προσφέρει μέσα από το έργο της, που είναι ένας φάρος και οδηγός για μας, για όλους τους ανθρώπους που θέλουμε να προσφέρουμε. Θα έλεγα είναι ένα παράδειγμα ζωής και χρειαζόμαστε σε αυτή την τεράστια κρίση που βιώνει η χώρα ανθρώπους φωτεινά παραδείγματα. Είναι φάρος λοιπόν και οδηγός και νομίζω ότι τέτοια θετικά παραδείγματα πρέπει να τα ακολουθούμε και να είμαστε στο σωστό δρόμο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μοναδικό δήμαρχο εδώ της περιοχής, έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο. Νιώθω σαν να είμαι Κορίνθιος μαζί του. Και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την αμέριστη συμπαράσταση σε αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά που έχουμε αναλάβει εδώ στην περιοχή.
Εδώ όπως βλέπετε είναι το υπνοτήριό μας, αλλά αναγκαστικά, παρότι το υπνοτήριο πρέπει να λειτουργεί από τη, σύμφωνα με τον κανονισμό από τις 9, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 11 το πρωί, εμείς το έχουμε ανοιχτό όλη μέρα. Το υπνοτήριο δεν προσφέρει μόνο ύπνο, εμείς προσφέρουμε εδώ και πρωινό και φαγητό και μετατρέπεται και σε χώρο διημέρευση, μπορεί να κάνουν και το μπάνιο τους, γιατί είναι, ενώ ο χώρος διημέρευσης και το εστιατόριό μας είναι στο Περδιάνη, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε και εδώ, γιατί δεν μπορούμε να τα φέρουμε εύκολα τους ανθρώπους. Και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω την πρέσβυρα καλή Στέλη Σουγιάς και την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη εδώ στην Κόρινθο. Θεωρώ ότι η παρουσία της εδώ δίνει πολλά μηνύματα, δίνει για άλλη μια φορά την ευαισθησία που έχει στην προσπάθεια που καταβάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μην υπάρχει πόνος από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγάλους. Είναι πάντα δίπλα σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Δεν θα σου πω ότι από τις πρώτες κουβέντες που ανταλλάξαμε ήταν, βγήκε αυθόρμητα το τι πρέπει να κάνω κι εγώ πλέον. Και αυτό πραγματικά συνήθω οποιοδήποτε και το Δήμαρχο, γιατί ξέρουμε, βλέπει και από κοντά, ότι αυτό που υπάρχει, που προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωση, δεν είναι κάτι ψεύτικο, είναι κάτι ουσιαστικό, κάτι που πηγάζει μέσα από την καρδιά της. Εμείς με τον όμιλο της Motor Oil έχουμε μια καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, οφείλω να το πω. Εκτός από αυτό το πρόγραμμα υπάρχει παράλληλα και ένα δικό μας πρόγραμμα με μερίδες πάνω από 80 που έρχονται από τον όμιλο της Motor Oil καθημερινά, με μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο για να υπάρχουν, να μην υπάρχουν κενά όσον αφορά τη θέρμανση των μαθητών σε όλα τα σχολικά μας συγκροτήματα του Δήμου, σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και βέβαια πάντα ο Όμιλος είναι αρρωγός στην πολιτιστική προσπάθεια που κάνει ο Δήμος όποτε τους έχει ζητηθεί. Και βέβαια αυτή η συνεργασία δεν είναι τώρα, είναι εδώ και πολλές δεκαετίες, έρχεται από πολύ μακριά και θα συνεχιστεί, γιατί όπως εσείς κυρία Βαρδινογιάννη έχετε κατακτήσει, αν θέλετε, τις καρδιές των Ελλήνων με αυτή την προσπάθεια που κάνετε στα θέματα της κοινωνικής φροντίδας μέσα από τη δικιά σας προσπάθεια. Θεωρώ ότι και ο Όμιλος έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια αυτή την ευαισθησία εδώ στην περιοχή μας που δραστηριοποιείται, και γι' αυτό δημόσια για μια φορά εγώ να πω τις ευχαριστίες μου, και βεβαίως πάντα προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία για να καταφέρουμε μέσα στην κρίση, ιδιαίτερα τώρα, μέσα στην κρίση, να ξεπερνούμε τα προβλήματα. Να μην υπάρχει κανένας μόνος στην κρίση, να υπάρχει θαλπορή του Δήμου μέσα από την κοινή προσπάθεια που έχουμε και με την UNESCO. Μια προσπάθεια που ξεπερνάει, να ξέρει, τη σύμβαση. Κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι λέει η σύμβαση. Όχι μόνο στο εκδοτήριο, αλλά παντού. Κάνουμε πιο πολλά πράγματα και πάντα αυτά γίνονται και με τη βοήθεια του κόσμου, ο οποίος πολλές φορές, ακόμα και ο απλός κόσμος, ανταποκρίνεται σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Πρόσφατα είχαμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αντί για εισιτήριο είχαμε τον κόσμο που ήρθε και έδωσε τρόφιμα, ακόμα και κάποιοι που ήταν μισθοσυντήρητοι. Αυτή τη στιγμή αυτόνιτα έρχεται στη σκέψη μου και στην καρδιά μου τα λόγια που είπατε, και σας υπόσχομαι ότι ούτε στιγμή δεν θα σας αφήσω. Πάντα θα βρίσκομαι δίπλα σας να στηρίζω αυτό το έργο, γιατί πραγματικά μετά από τους αποκλείστες μου που έχουμε με την UNESCO Πυρός και Νήσου και για το αξιέπαινο έργο που κάνουμε, και αυτό που εσείς επιτελείτε στην Κόρινθο, θα με βρείτε αργό, θα με βρείτε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή να στηρίξω όχι μόνο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, παιδιά, οτιδήποτε χρειαστεί στον χώρο, γιατί για μένα είναι στάση ζωής και είναι, το θεωρώ, ένα χρέος μου να μπορώ να εξυπηρετώ τους ανθρώπους, να βοηθάω τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να τους στηρίζω και να είμαι δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Για μένα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα και πραγματικά θα την κρατήσω για πάντα μέσα μου, στη σκέψη μου και στην καρδιά μου. Και ό,τι χρειαστείτε, όπως σας είπα και πριν, θα είμαι δίπλα σας να προσφέρω και εγώ με τον δικό μου τρόπο σε ό,τι χρειαστεί στα παιδιά, στους ανθρώπους που είδα σήμερα να βρίσκονται εδώ, και να τους εκφράσω την αγάπη μου και τη συμπαραστασία μου. Να προσθέσω ότι τώρα στη δομή θα μοιράσει και δώρα στα παιδιά που τα έχει φροντίσει η κυρία Βαρδινογιάννη, και θέλω να τονίσω επίσης κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχω στην κεντρική μου ομιλία, αλλά επειδή είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που πρέπει να φύγουν, να το πούμε και εδώ. Η
κυρία Βαρδινογιάννη κάνει ένα τεράστιο έργο, εθνικό έργο για την επιστροφή των γλυπτών και μαρμάρων του Παρθενώνα. Και σε αυτό είμαι δίπλα της, σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα τώρα στην παγκόσμια συνδιάσκεψη που θα γίνει στο Παρίσι, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το restart, αυτό που ήδη κάνει επιτυχώς η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πια μια εθνική υπόθεση, πρέπει να μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλου του ελληνικού λαού, και οι πρέσβεις και οι καλής θέλησης είναι πρωτοπόρα σε αυτή τη δουλειά, είναι αιχμή του δέρατος και νομίζω ότι μπορεί να το πάει πολύ δυνατά, το έχει και νομίζω ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα, αλλά το γεγονός ότι έχουμε παράσταση την Ελληνική Διευθυντήρια της UNESCO και έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες των χρόνων. Αυτή τη στιγμή δεν το προχωρούμε το θέμα, διότι αν πάει δικαστικός, όπως είχαν πει οι δικηγόροι που είχαν έρθει από την Αγγλία, είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους να προσεγγίσουμε και να προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το μεγάλο εθνικό έργο, αλλά όχι μέσα μέσα στο δικαστικό. Και εγώ την ίδια γνώμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι σε περίπτωση που βγούμε σε δικαστικές διαμάχες, είναι και το τέλος. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε ποτέ για να διεκδικήσουμε κάτι που μας ανήκει. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε διπλωματικές οδούς που να προσεγγίσουμε και άλλωστε τα γεγονότα, όπως εξελίσσονται και όπως περνάνε τα χρόνια, θα βρεθεί η ευκαιρία για να γίνει αυτή η επιστροφή. Έχουν αρχίσει, τη στιγμή που ζητάνε να επιστραφούν λεπτά και να διορθωθούν στο Αφγανιστάν όλα αυτά τα έργα που έχουν κατά κάποιο τρόπο ταλαιπωρηθεί, γιατί εμείς αυτό που μας ανήκει εδώ και αιώνες να μην επιστραφεί σε εμάς? Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και πολύ σπουδαίο να επιστραφούν σε εμάς. Και αυτό είναι ο αγώνας μας. Αλλά μέσα από μια διπλωματική οδό και μια προσέγγιση τέτοια που να μην μας αναγκάσει να μην μπορούμε να επανέλθουμε ξανά για αυτό το γεγονός. Το κλειδί είναι να πιστεί η κοινή γνώμη, η παγκόσμια κοινή γνώμη, και αυτό κάνει η κυρία Βαρδινογιάννη και αυτό θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε. Πρέπει να πιστεί ο Ευρωπαίος πολίτης, ο παγκόσμιος πολίτης, για το δίκαιο αυτής της υπόθεσης. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Είναι πραγματικά πολύ ισχυρή η πίεση που μπορεί να ασκήσει η παγκόσμια κοινή γνώμη και νομίζω ότι είναι πολύ πιο δυνατή και από τα δικαστήρια.